15 Ιουλίου σήμερα και μια μέρα σαν και αυτήν, οι εφιάλτες ζωντανεύουν. Για όσους έζησαν τα γεγονότα του Μαύρου Ιούλη του 1974, οι αναμνήσεις ξυπνούν και περνούν μπροστά τους σαν ταινία. Κι όμως, δεν πρόκειται για σενάριο, αλλά για μια πραγματική τραγωδία που έμελε να σημαδέψει το νησί μας και τη ζωή των ανθρώπων του, τραυματίζοντας παράλληλα την ψυχή κάθε πατριώτη. 42 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα του 1974. 42 χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες και από την τουρκική εισβολή που ήρθε ως ένα επιστέγασμα της προδοσίας. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το δίδυμο έγκλημα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, ορφανά, αγνοούμενους και χιλιάδες πρόσφυγες. 42 χρόνια μετά, ο πόθος για επιστροφή στα κατεχόμενα μέρη μας παραμένει άσβεστος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που λαχταρούν να γυρίσουν στο κατεχόμενο χωριό τους και ας πεθάνουν, όσο υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται για αυτό το ευλογημένο νησί, το όνειρο για μια ελεύθερη επανενωμένη Κύπρο, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς εγκύτριες δυνάμεις, παραμένει ζωντανό. Εξάλλου αυτό είναι και το χρέος μας απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν για αυτή την πατρίδα. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στις μαυροφορεμένες γυναίκες που έχασαν στην άνηση αυτή μάχη έναν δικό τους άνθρωπο. Αυτό είναι και το χρέος μας σε όλους όσους ακόμη περιμένουν να μάθουν νέα για τον δικό τους, του οποίου η τύχη αγνοείται. Αυτό είναι το χρέος μας στη συνείδησή μας, αλλά και στις νέες γενιές. Μπορεί για πολλούς η επανενωμένη Κύπρος να είναι μια ουτοπία. Αλλήμον όμως αν καταθέσουμε τα όπλα και αν εγκαταλείψουμε τον αγώνα για δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη χωρίς επιστροφή δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο λαός αυτού του μικρού αλλά πανέμορφου και ευλογημένου τόπου δικαιούται να ζήσει σε μια επανενωμένη Κύπρο με αξίες, αρχές και ιδανικά. Δικαιούται να ελπίζει ότι η άγια ώρα της επανένωσης της Κύπρου σε γερές βάσεις είναι κοντά. Ας ευχηθούμε πως η στιγμή που το Φεστιβάλ του Πορτοκαλιού θα πραγματοποιηθεί ξανά στη Μόρφη. Η στιγμή που οι Κερινιώτες θα μαζευτούν στο λιμανάκι της Κερίνιας για να γιορτάσουν τα Θεοφάνεια και η στιγμή που ο κόσμος του πολιτισμού θα βρεθεί και πάλι στην Αμόχωστο για να δημιουργήσει, δεν θα αργήσει. Ας ευχηθούμε λοιπόν οι καμπάνες της εκκλησίας της κατεχόμενης σήμερα Κύπρου να χτυπήσουν χαρμόσυνα σύντομα. Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Έχουμε τη χαρά, έχουμε την ευλογία να φιλοξενούμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Είναι μια μέρα πολύ έτσι σημαδιακή, αλλά είναι και η τελευταία των εκπομπών μας σήμερα για αυτή την περίοδο, μπροστά σε ένα καλοκαίρι. Και είχαμε και χτες την πολύ νεκρή επίθεση στη Νίκαια που θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς Πανιερότατε. Είμαστε μπροστά σε έναν καλοκαίρι που ήδη είναι σε εξέλιξη, πολύ θερμό και έσωθεν και έξωθεν. Τώρα αυτό που μπορώ έτσι να σχολιάσω σχετικά με αυτό που συνέβη στη Νίκαια είναι ότι πλέον η Ευρώπη που ξέραμε δεν θα είναι η ίδια. Δηλαδή αυτό που συνέβη και στην Κύπρο το 1974 και άλλαξαν οι τόποι και οι χαρακτήρες συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε μίαν Ευρώπη γυραλαία από το δικό της πληθυσμό η οποία δέχεται εδώ και κάποιες δεκαετίες μίαν εισβολή σιωπηρή και τώρα πλέον θορυβώδη εννοώ την μετανάστευση πληθυσμών από τις πρώην απικίες αυτών των χωρών κατά βάση μουσουλμάνων και φαίνεται ότι η Ευρώπη της ασφάλειας, της ησυχίας, της ευμάρειας είναι ένα παρελθόν πλέον. Θυμάμαι έναν άνθρωπο του Θεού στην Κύπρο, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά τα καλά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να γίνονται πιο καλύτερα μέσα μας. Είπε ότι σε έναν άνθρωπο πολύ γνωστό μου, ότι παιδί μου λέει του, αυτά τα είπε πριν 20 χρόνια, τώρα ζούμε την εποχή της μεγάλης ανασφάλειας. Και ο κόσμος του λέει, για να γεμίσει το κενό της ψυχής του, νομίζει θα το γεμίσει με τα πολλά χρήματα, τις πολλές ειδονές, και μου έκαμε εντύπωση το τελευταίο που πρόσθεσε, τα πολλά ταξίδια. Και η μεν κοσμική του λέει
πηγαίνουν σε κοσμικούς προορισμούς και οι άνθρωποι, οι πνευματικοί, οι εκκλησιαστικοί πηγαίνουν σε προσκυνήματα και σε μακρινά προσκυνήματα. Mm-hmm. Και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσουν μια ανάγκη που έχει η ψυχή για ασφάλεια, να ακουμπά κάπου με σιγουριά. Αυτό του λέει θα διαρκέσει, του λέει, μερικές δεκαετίες. Mm-hmm. Και ύστερα του λέει, γέροντα, ύστερα του λέει, θα έρθει η εποχή της μεγάλης απευπισίας. Δεν θα κινείται άνθρωπος. Του λέει γιατί. Θα υπάρχουν παντού, του λέει, αιτίες πολέμου και τρόμου και φόβου. Και θα υποχρεωθεί ο άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, στο χώρο του. Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε αυτήν την εφιαλτική όντως υπόθεση. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Βλέπετε ότι ένας χρόνος τώρα που πέρασε και έχουμε ένα πανωτάγια γεγονότα που θυμάστε και άλλοτε εδώ τα σχολιάσαμε. Βεβαίως. Μιας Ευρώπης η οποία πλέον δεν μπορεί να εξασφαλίσει το στοιχειώδες, το οποίο κάποτε καυχόταν ότι το διαθέτει μόνον αυτή και η άλλη, η όμοια της Αμερική, την ασφάλεια. Μου έλεγε ένα κορίτσι χτες, το οποίο πέρασε νομική Κύπρου, αλλά θα την ενδιέφερε να πάει και στην Αγγλία να σπουδάσει νομική, νοουμένου ότι το δίκαιό μας είναι όμοιο. Και θυμάμαι που της είπα, λέω, κοίταξε, όπου και να πας, να αγαπάς αυτό που θα κάνεις και να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Μου λέει, πού υπάρχει περισσότερη ασφάλεια? Και έπρεπε να πω τη δική μου εκτίμηση. Της λέω, κατά τη γνώμη μου, στην Κύπρο. Δηλαδή τα έφερε έτσι η πρόνοια του Θεού, οι συνθήκες που μπορεί εμείς να περνούμε οικονομική κρίση, και ας έχουμε βγει από το μνημόνιο, κρίση υπάρχει, αλλά τουλάχιστον αίσθημα ασφάλεια στην Κύπρο το βρίσκουμε ακόμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προφυλάξουμε, για πολλούς λόγους. Αυτό που είναι συμβολικό ως καταστροφική μέρα για τον τόπο μας σήμερα. Ναι. Από αυτή τη μέρα, Ιουλίου εννοεί, μάλιστα. Ναι. Από αυτή τη μέρα και έπειτα ανοίξαμε την Κερκόπορτα. Έτσι. Και μπήκαν οι εχθροί μας. Ναι. Εκτός από τους εχθρούς μας, το χειρότερο είναι ότι γίναμε εμείς εχθροί του εαυτού μας. Μάλιστα. Πολλοί μίλησαν για τρίτη εισβολή εκ των έσω. Από ανθρώπους που κατάργησαν κάθε ηθική, οτιδήποτε γνωρίζουμε γύρω από αυτό που είναι η πίστη μας, γίναμε άνθρωποι που υμνήσαμε την ύλη, ακόμα και εμείς που την κατακρίνουμε, έχει μπει στο πετσί μας, έχουμε δηλητηριαστεί. Ναι. Και με συνάφεια με αυτό που έγινε χτες στη Νίκαια, και ήταν η πολύ, έτσι, πολύ ωραία αρχή που κάνατε για το πρόγραμμα. Τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι ζούμε την εποχή της κακίας? Μπορούμε να πούμε ότι ζούμε την εποχή της ατιμωρησίας, την εποχή του κινδύνου, την εποχή της ύλης? Και πώς θα ξημερώσει μια μέρα καθαρή, συμβολικά για τον τόπο μας, αλλά και για την Ευρώπη, στην οποία ανήκουμε? Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις από πού θα έρθει το κακό για τον αθώο άνθρωπο. Κοιτάξτε, χαμογελώ γιατί θα υποχρεωθώ να πω πράγματα πικρά. Δεν μ' αρέσει. Θέλω από έναν επίσκοπο να ακούγεται λόγος αισιοδοξίας. Εγώ είμαι αισιόδοξος ως προς τους νεότερους Κυπρίους και είμαι απαισιόδοξος ως προς τους παλαιότερους Κυπρίους. Διότι, γιατί το κριτήριο της αισιοδοξίας μου δεν είναι ο οικονομικός δείχτης. Ούτε και ακόμη ο ψυχιατρικός δείχτης, που δεν είναι και ο καλύτερος σήμερα στην Κύπρο. Υπάρχει αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας στην Κύπρο και ας μην έχουμε τα γεγονότα της Νίκαιας και άλλων χωρών της Ευρώπης. Το ζήτημα είναι ότι εμείς επενδύσαμε για πολλά χρόνια σαν Κύπροι, πρώτα στο οικονομικό θαύμα, αμέσως μετά δηλαδή το πραξικόπημα και την εισβολή, η επένδυση όλων, ακόμη και αυτής της διοικούσης εκκλησίας, ήταν το οικονομικό θαύμα να ξαναγίνουμε η Εύρωστη Κύπρος όπως ήταν
η Κύπρος πρώτη το 1974 και ας είχαμε μόνο 14 χρόνια κυπριακής ανεξαρτησίας και δημοκρατίας, ήταν ένα κατόρθωμα για την μικρή Κύπρο αυτό που συνέβηκε τότε, το οποίο μέχρι σήμερα οι Τούρκοι ζηλεύουν. Και μην ξεχνούμε το όρο Αμαντούντεχτάς να κάνει ένα δικό του κράτος όμοιο με το κράτος του Μακαρίου, για να είμαι θα και πάλι τότε επίκαιρια σχέση με τη σήμερα ημέρα. Ναι. Όμως, πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία φαίνεται. Και η Κύπρος αν πέτυχε τότε τα πρώτα 14 της χρόνια εκείνον το θαύμα μιας κυπριακής εύρωστης δημοκρατίας, είναι γιατί υπήρχαν τότε οι άνθρωποι οι οποίοι αναγιώθηκαν με τις αρχές του 40, του 50, του 60. Δίχως ύλη. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που έστησαν την τότε κυπριακή δημοκρατία και της έδωσαν τα πρώτα της βήματα. Όταν πλέον ανάλαβε μετά το 1974 η γενιά η οποία μπήκε στα πράγματα το 60 και το 70, αυτή η γενιά ήδη μορφωμένη στα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, που τότε δεν ήταν ενωμένη, και όταν λέμε Ευρώπη τότε ήταν οι άνθρωποι κατά βάση της Αγγλίας, της Γαλλίας και πολύ πολύ αυτής της μητέρας πατρίδος της Ελλάδος. Αλλά με μια κουλτούρα, με μια παιδεία, φαινομενικά ελληνοκεντρική, και στο βάθος ήταν μια συγκεκαλυμμένη άθεη ευρωπαϊκή σκέψη. Και το τονίζω το τελευταίο. Σκέψεις κόκκιτο έρκοσουμ. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Ενώ στην ορθόδοξη ελληνική παράδοση ήταν αγαπώ, άρα υπάρχω. Η αγάπη είναι αυτή που μου έδιδε την αίσθηση της ύπαρσης, της ταυτότητας, της κοινωνίας και της επικοινωνίας. Αυτό το σκέφτομαι, ρε, υπάρχω, ούτε καν αρχαιοελληνικό δεν μπορεί να λέξει. Μα δεν είναι. Αρχαιοελληνικό εννοώ πρώτου χριστιανισμού. Ναι, δεν είναι. Ναι, διότι και στους αρχαίους Έλληνες προηγείται οι σχέσεις, για να φτάσουμε στη σκέψη. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ανατράπηκε αυτόν τον κοσμοείδωλο από την Ευρώπη, από τον καιρό το πολύ πρώιμα, από τον σχολαστικισμού από τον 11ο αιώνα, ανατράπηκε αυτόν το όραμα στη λεγόμενη Ευρώπη και σιγά σιγά ήρθε στην Ελλάδα, άρχισε να έρχεται και στην Κύπρο. Και το τραγικό είναι ότι στην Κύπρο ήρθε μετά το 1974. Πόσο μεγάλο έγκλημα ήταν τελικά αυτό που κάναμε στον εαυτό μας, και δεν μιλώ μόνο για το πραξικόπημα το οποίο είναι εγκληματικό και προδοτικό. Μιλώ... Αυτό που το διαρκές έγκλημα από το 1974 και μετά. Το οποίο πλέον παρόλες τις ευθύνες ημετέρων και ξένων, σημασία έχει τι κόσμο εστήσαμε μετά το 1974. Να πάρω δύο τηλεφωνικές πανιερώτατε, επιτρέπετε. Πόσο γρήγορα έχουμε. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργίου, να τον ακούσουμε, κύριε Γεωργίου. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Μητροπολίτης Δημόφωμης στην εποχή στην Ιερένια επίασε, ας πούμε, όλοι οι Μητροπολίτες για να δουν τις εκκλησίες μας, τα δούτα μας. Εγώ επίασα να επιχθήτω γύρω την εκκλησία και η μάνα μάτια μου. Ναι. Και η ρέκα μου που τον άγιε επίχτουν τη Σερίνια. Έκαναν τις εικόνες, έκαναν τα πράγματα. Γιατί η Ευρώπη δεν τους καταδικάζει αυτούν τους κυρίους, τσάμε. Κι άλλο ένα πράγμα. Και στην Κύπρο γιατί να νιούν το φακελό της Κύπρου. Θέλω να μας μιλήσει ο Μητροπολίτης. Βεβαίως, θα τον ακούσουμε. Το πρώτο ρήτημα δεν το κατάλαβα σε σχέση με την κατεχόμενη. Ούτε εγώ δεν κατάλαβα. Ας μείνουμε στο φάκελο της Κύπρου. Να έκαναν στις εκκλησίες καμνούς. Θέλουν να τις αυτό κάνουν τζαμί. Αυτό καταρχήν έχει καταδικαστεί πάλι και πολλάκις από όλους. Και δικούς μας και ξένους. Και μάλιστα έχει γίνει αφορμή η πολλαπλή καταδίκη να μερικές εκκλησίες στην κατεχόμενη Κύπρο να έχουν αρχίσει να επιδιορθώνονται μέσα από τη διαδικασία της Τεχνικής Επιτροπής. Κορυφαίο παράδειγμα είναι ο Απόστολος Ανδρέας και τώρα από ό,τι ξέρω είναι σε εξέλιξη ο Άγιος Παντελεήμονας στη Μύρτου. Τώρα, χωρίς να σημαίνει ότι έχει
τελειώσει η ενοχή της Τουρκίας για όλον αυτόν το διαρκές έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού αυτού του τόπου. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα, πρέπει να απευθυνθούμε μάλλον σε πολιτικούς οι οποίοι έχουν το φάκελο. Το θέλουμε αυτό. Το θέλουμε να ανοίξει, διότι εγώ θυμάμαι, πανιερώτατε, και ξέρω ότι μαζί σας... Για να μην ανοίξει ως τώρα, αγαπητή μου κυρία Μιχαηλίδου, σημαίνει ότι κάποιοι δεν το θέλουν. Εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά πολύ θα το ήθελα. Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Δηλαδή, διότι είμαι θα πληγωμένη κατάφορα από τα γεγονότα της προδοσίας. Λοιπόν, είχαμε δύο σχέδια Αφροδίτη, Α, Αφροδίτη, Β, μα να τα ακούσει κανείς και να τα μελετήσει κανείς, δεν θα μπορούσε κανείς να εισέβαλε στον τόπο μας. Ναι. Ακυρώθηκαν. Ναι. Ακυρώθηκαν, δεν χάσαμε τον πόλεμο. Τα παλικάρια μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Όντως, δίχως όπλα. Έτσι. Με ελάχιστα όπλα. Ενώ ήταν, δηλαδή, κανείς αξίζει να μπει και να παρακολουθήσει αυτά τα σχέδια Αφροδίτη Α και Β, που αν είχαμε εκεί στα φρούρια, το φρούριο της Κερίνιας, στα βουνά, δεν υπήρχε πιθανότητα να εισέβαλε εχθρός. Θα καταποντιζόταν από τη θάλασσα κιόλας. Λοιπόν, αυτά τα σχέδια Α και Β, μόνο γι' αυτό να ανοίξει και να δούμε γιατί δεν έγιναν τα Αφροδίτη 1 και 2. Αυτό είναι μια ευθύνη της σημερινής Βουλής, η οποία πρέπει, και αυτήν τη φωνή του τηλεθεατή και τη δική μου, που είμαι ένας επίσκοπος, ημικατεχόμενης Μητροπόλεως, και τη δική σας φωνή, να την ακούσουν και επιτέλους να δώσουν μια ερμηνεία στον λαό πώς κατορθώσαμε με ένα φυσικό οχυρό, όπως ήτο τότε ο πενταδάχτυλος για όλη την Κύπρο, να γίνει ξαφνικά απειλή και εχθρός και πηγή πολλών ενοχών αυτός τούτος ο πενταδάχτυλος. Πάντως, αυτά τα Αφροδίτη 1 και 2 αξίζει να τα επαναφέρει κανείς και να πούμε και κάτι άλλο. Να σταματήσουμε να χωρίζουμε τον κόσμο. Το λέτε αυτό επειδή ήσασταν μακαριακοί και εμείς οι κρυβικοί, εμείς... Όλη η Κύπρος ήταν ενωτική κάποτε. Έτσι. Δηλαδή, άλλο αυτοί που βοήθησαν τη Χούντα και άλλο αυτοί που ήθελαν μια μεγαλύτερη δημοκρατία, ας πούμε, λόγω του Μακαρίου που υπήρχε εκεί ένα καθεστώς. Είναι πολλά στάδια. Ξέρετε όμως αυτό που λέτε. Από το 1974 μέχρι τώρα πέρασαν κυβερνήσεις, τουλάχιστον στην Κύπρο, οι οποίες ήταν δεξιές αλλά και αριστερές. Μάλιστα. Δεξιές, κεντρώες και αριστερές. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση ότι αυτός ο περιβόητος φάκελος της Κύπρου που υπάρχει, δεν είναι ανύπαρκτος, δεν έχει ανοίξει. Κάτι έκαναν εκεί, θυμάμαι τον Μαρίνο, τον Σιζόπουλο, που αλλά το άφησαν και, το... και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γι' αυτό λέω, πρέπει να απευθυνθεί η ερώτηση σε άλλους που έχουν άμεση ευθύνη για τη μη προβολή αυτού του προβλήματος. Και επειδή βρισκόμαστε 42 χρόνια μετά και εμείς θα φύγουμε, εμείς που ήμασταν παιδιά τότε θα φύγουμε, όπου να είσαι. Αυτοί που μένουν, οι επόμενες γενιές, δεν έχουν μνήμη. Όταν απευθύνω την ερώτηση σε παιδιά δικά μας, νεαρά παιδιά, βέβαια σ' αγαπούν τον τόπο τους, αλλά δεν σου λείπει αυτό που δεν ξέρεις. Αυτό δεν είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, πανιερώτητα. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ανθρώπους με μνήμη. Ναι. Θέλει ανθρώπους καταναλωτές. Αυτό το έγραψε και ο Μπέρτο Έκο. Το διάβασα προχθές. Εγώ δεν τον διάβασα. Ναι, στον Έκο. Είναι η δική μου αίσθηση. Και αν κάτι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς οι επίσκοποι στην επαφή μας με την νεολαία, το λέω με αφορμή, ήμουν σε μια κατασκήνωση δική μας με 110 παιδιά. Και κάθε εβδομάδα πηγαίνουν καινούργια παιδιά. Λοιπόν, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να αποκτούν μέσα από τη δική μας εμπειρία, την πολλαπλή εμπειρία, την πικραμένη Παναγιά του 1974, το πραξικόπημα των προδοτικών, την εισβολή, την αίσθηση που αποκομίσαμε εμείς από τα νεανικά μας χρόνια. Τότε ήμουν 12 χρονών. Ναι, αυτό λέω, ότι λοιπόν, παιδιά και μεγαλώνουμε. Μεγαλώσαμε στους συνοικισμούς. Ναι. Μεγαλώσαμε περιμένοντας τον ξάδερφό μας να επιστρέψει και ακόμα είναι αγνοούμενος. Κάνοντας συνεχώς τρισάγια και μνημόσυνα στον νεκρό αδερφό μας. Και σαν εμάς πολλές οικογένειες. Οικογένειες. Πολλές οικογένειες. Λοιπόν, να περάσεις αυτά όχι μόνο σαν μια τραγική γεύση, αλλά μαζί με αυτά να περάσεις σε αυτά τα σύγχρονα παιδιά του mobile και του fast food,
το βίο ενός Αγίου, τη Θεία Λειτουργία, το λάβετε φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες, να βοηθήσεις αυτά τα παιδιά να συγχωρούν και να μετανοούν για τα δικά τους λάθη. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, ξέρετε. Θα πάμε εάν στις... μείνουμε μόνο στα πρώτα, στην πικρή γεύση της δικής μας ηλικίας και δεν θεραπεύσουμε τη μνήμη των σημερινών παιδιών, και μάλιστα εγώ θα τολμούσα να πω με αφορμή το ερώτημα του τηλεθεατή μας και να τα πιάσουμε από το χέρι και να τα πάμε στην κατεχόμενη γη μας. Οι μορφίτες εις τη Μόρφου, οι βαροσιώτες στο Βαρόσινη, οι κεριγνιώτες στην Κερίνια, για να τους δείξουμε ότι αυτά σας ανήκουν. Αυτή είναι η γη σας, αυτή είναι η Άγιοι σας, όπως είδα προηγουμένως τους κεριγνιώτες που πήγαιναν εις τον Άγιο Φανούριο. Αυτή σήμερα είναι η δική μας υποχρέωση, της δικής μας γενιάς. Το κρατάω. Αν ανοίξει και ο φάκελος, είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη περισσότερο, κυρία Ελίτα, εγώ και εσύ και η γενιά μας. Η νεότερη γενιά θέλει τα άλλα που προαναφέρα. Ναι, αλλά από την άλλη, αν δεν υπάρξει η διαφάνεια, πώς θα υπάρξει η ανάγνωση της ιστορίας? Σωστά. Και να προφυλαχτούν όλες οι γενιές από εδώ και πέρα από αυτά τα λάθη, τα οποία φαίνεται ότι είναι κατάρα της, του ελληνισμού. Θα πάρω και τον κύριο Χατζημανολή, είναι δήμαρχος, δήμαρχος είναι του Πέλα Πάης, βέβαια. Κύριε Χατζημανολή μου. Χαίρετε. Κύριε Χατζημανολή μου, τι κάνετε? Καλά εσείς, πανιερότατε. Ναι. Προσκυνώ. Την ευχή του Χριστού, αδερφέ μου. Είμαι δεύτερος στην οικογένεια, στην ηλικία, κάτοικος του Μόρφου. Μάλιστα. Ήμουν μαθητής της αγροτικής σχολής και του διδασκαλικού κολεγίου. Τέλειωσα 3 χρόνια, πήγα στην Λευκοσία, έπιασα δουλειά. Θυμούμαι εγώ το Μόρφου και κλαίω. Θυμούμαι τον Άγιον Επίκτηρο που γεννήθηκα, κλαίω. Θυμούμαι το Πέλα Πάης που το έκαμα κούκλα και κλαίω. Γιατί δουν τα πράγματα να γίνονται? Άκουσε να σου πω, πανιερότατε, η Εκκλησία πρέπει να βγει κάποιο έναν πράγμα το οποίο υποσχέθηκε μου εμένα και υποσχέθηκε και στην Αμερική μιας κυρίας η οποία σε έφερε τότε με τον Υπουργό μας εμάς, το Παρορθόδοξο Συνεδριακό Κέντρο και το Μέγαρον Ειρήνης, το οποίο εγώ εγόρασα 100 σκάλες χωράφια του αείμνηστου Μακαρίου και με είχε με στα γκάλια του μέρα νύχτα για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και όμως εσηκωθήκαν άνθρωποι να τον σκοτώσουν και όλα αυτά επίασαν του αέρα. Όμως σήμερα πρέπει η κυβέρνηση, το κράτος, οι παπάδες να σηκωστούσουν να κάνουν αυτό τα δύο, το Πανορθόδοξο Συνεδριακό Κέντρο και το Μέγαρο Ειρήνης, σε έναν εκκλησιαστικό κτήμα ώστε θυμάστε προχτές που ήταν όλοι οι Μητροπολίτες εκεί και εκλαίαμε εμείς τίποτα. Ευχαριστούμε κύριε Χατζημανόλη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που τους περιγράψατε πριν, είμαστε γεμάτοι θλίψη, γεμάτοι, πόσο μάλλον να είσαι στον παράδεισο, στο Πέλα Πάης. Ο κύριος Χατζημανόλης μεταφέρει έναν προσωπικό του όραμα, που από ό,τι καταλαβαίνω το μοιράστηκε μαζί με τον Εθνάρχη Μακάριο, αλλά αυτό που είναι το κυρίαρχο αίσθημα που αποπνέει, είναι το αίσθημα αυτής της γενιάς. Μιας γενιάς η οποία ζει με το παράπονο της απώλειας ενός προσωπικού παραδείσου και αφετέρου το οποίο ουδέποτε αυτόν το αίσθημα μπόρεσε να το γεμίσει με κάτι άλλο. Όσο και να προσπαθήσαμε με τα προαναφερθέντα που είπα του οικονομικού και καταναλωτικού θαύματος, αυτή η γενιά δεν μπορεί να ξεγελαστεί. Το πρόβλημα είναι η νεότερη γενιά. Τι κάνουμε με τη νεότερη γενιά? Ναι. Δηλαδή αφενός δεν έχουν μνήμη γιατί δεν... Να πω κάτι για αυτήν τη γενιά, την παλαιότερη. Την παλαιότερη. Ίσως πληρώνει αυτή η παλαιότερη γενιά, η πιο παλιά από εμάς,
το κόστος, τα οψόνια, όπως λέμε εμείς, της δικής τους εποχής. Ναι. Που ποια ήταν τα αμαρτήματα της δικής τους εποχής. Ήταν ο ρομαντισμός. Και αυτό είναι σφάλμα. Γιατί πρέπει να είναι κανείς ρομαντισμός, δηλαδή, προσγειωμένος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ιδεολόγοι. Ναι. Είτε αριστεροί είτε δεξιοί. Ναι. Οι μεν δεξιοί επένδυσαν μονοδιάστατα, ένωση και μόνον ένωση, και δεν μπορέσαν να αντιληφθούν αρκετοί εξ αυτούς ότι το 60 αυτόν το όραμα ετελείωσε και έπρεπε να ενισχύσουμε αυτήν την κυπριακή δημοκρατία που εζήλευε ο Ντεχτάς και η Τουρκία και τη ζηλεύει μέχρι σήμερα και την πολεμά με κάθε μέσο. Και αυτά οι δεξιοί, οι αριστεροί με έναν προσανατολισμό, επίσης μονοδιάστατον και μονομερή, προς μια Σοβιετική Ένωση, η οποία δεν είχε ελευθερία, επικαλείτον την ελευθερία των λαών και του προλεταριάτου και οι ίδιοι δημιούργησαν μια κλειστή φυλακή, μια ανοιχτή φυλακή, το οποίο εφάνηκε αργότερα τούτο, όταν κατάπεσε το σιδηρούν παραπέτασμα μέσα σε μία νύχτα. Λοιπόν, ο κόσμος αυτός που τώρα αγωνιά, πικραίνεται, κλαίει, φεύγουν από τη ζωή πικραμένοι. Και ανεκπλήρωτοι. Και ανεκπλήρωτοι, και δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες. Και οι μη πρόσφυγες ήταν στα ίδια οράματα και ονείρατα. Λοιπόν, αν δεις τι κοινόν κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες αριστερών, δεξιών, κεντρών, είναι ο ρομαντισμός. Γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε μέσα στην εποχή μας και να απλώσουμε το χέρι μας εκεί που φτάναμε και να, και να συνεχίσουμε να ζούμε έναν ελληνορθόδοξο τρόπο ζωής, όπως, να το προσέξουμε τούτο, τον εζωγράφησε ο Διαμαντής, ο κόσμος της Κύπρου, ο οποίος ζωγράφησε έναν κόσμο του 1950, του 1960. Αυτοί που είπαμε έστησαν την Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν ο Διαμαντής μετά το 1974 σκέφτηκε να ζωγραφίσει έναν άλλον κόσμο, αποπειράθηκε, αλλά στη θέση του δεν μπορούσε πλέον να βάλει αυτές τις εμβληματικές φιγούρες των πρωτεινών παπάδων, τους ανθρώπους του καφενέ, τους όρθιους εκείνους οι οποίοι λες και βγαίναν από τον κόσμο του Ομήρου. Έτσι. Και κουβαλούσαν μία Κύπρο στέρεη, η οποία μπορούσε να ελιχθεί μέσα στη Λατινοκρατία, μέσα στη Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία και Αγγλοκρατία, και να παραμείνει Ορθόδοξη και Ελληνική. Λοιπόν, ξαφνικά σε συνθήκες ελευθερίας, σε συνθήκες πλέον εισβολής και κατοχής, απειλούνται τόσα πολλά. Άρα θα πρέπει να δούμε, αν θέλουμε να μείνει κοινόμεθα στις αναλύσεις μας και στις εκπομπές μας ρομαντικοί, ποιος είναι σήμερα ο πραγματικός εχθρός μας. Είναι επειδή δεν ανοίχτηκε ο φάκελος, αυτό είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι το αίτιο. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός από μεγάλες δυνάμεις της νέας τάξης πραγμάτων, που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην νίκη αντί της Γαλλίας, εφαρμόζεται στον Brexit, πώς το λένε, της Αγγλίας. Δεν θέλουν την Ενωμένη Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη. Εμείς κακώς επενδύουμε τόσο πολύ σε αυτήν την Ενωμένη Ευρώπη ως αντίδοτο απέναντι στην επαπειλούμενη ασφάλεια μας, τουρκική επέλαση, η οποία είναι πολλαπλή, πολλαπλή. Ακόμη και αυτόν το νερό που έρχεται από την Τουρκία είναι απειλή. Είναι απειλή. Και τι θα γίνει, δεν είναι του παρόντος αυτό, να το αναλύσω. Όχι, ακούω τη σκέψη σας που είναι πολύ δομημένη. Ναι. Λέω λοιπόν ότι εάν υπάρχει αυτή η παγκόσμια δύναμη, δυναμική. Και δεν είναι μόνο την Κύπρο που αφορά. Όχι, αφορά. Εδώ είδαμε τη Συρία δίπλα μας. 16 πόσα εκατομμύρια. Εμείς είμαστε ένα.
Και αυτοί αντιστέκονται. 16 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Και αυτοί αντιστέκονται. Και να παίρνουν τους δρόμους της προσφυγιάς και να μην συγκινείται τίποτα. Κάποια μέρα κάποιος είπε ότι θα το αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα ως έγκλημα. Όπως αντιμετωπίστηκε τότε η φούρνη του Νταχάου και του Auschwitz. Και θα λέμε, μα δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Αυτό το έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια μας όλων. Δίπλα μας. Δίπλα μας. Και δεν πήραμε χαμπάρι. Ουσιαστικά. Λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι αυτή διότι, η νέα ξέρετε, τάξη πραγμάτων. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δημιούργησε νέα ήθη. Νέα νοοτροπία. Ναι. Λοιπόν, ο εαυτούλης μου. Είναι ο εαυτός μας λοιπόν, και το κέρδος. Δηλαδή, η διάσπαση του ατόμου μας έφερε πιο κοντά στο εγώ μας. Ναι, τι στόχο έχει όμως λοιπόν, να δημιουργήσει καταναλωτές και αδιαμαρτύρητους αρνιά. Πολίτες. Ανθρώπους αρνία, οι οποίοι... βατράχους, ναι. Οι οποίοι να κουάζουν απλώς. Να υπνώτουν δηλαδή. Έτσι, να έτσι. Είμαστε κοιμισμένοι. Μα ήδη είμαστε. Δηλαδή, παρατηρήσαμε εδώ στην Κύπρο ότι, δεν ξέρω, κάναμε μια μικρή διαμαρτυρία για το Μαρί. Εδώ υπάρχει ένας φάκελος της Κύπρου που σωπαίνει. Υπάρχουν τόσα πράγματα που σωπαίνουν. Τίποτα. Εγώ σας λέω, αυτή τη στιγμή είναι η πιο καλή μας σύμμαχη στον αγώνα επιβίωσης αυτού του λαού μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 είναι οι Κούρδοι. Το έχω πει πολλές φορές για έναν χωριανό μου ψάλτη ο οποίος έλεγε, αχ παιδιά μου θα βγείτε πρόσφυγες. Μέχρι προχθές μια γιαγιά που ήρθε να με δει 80 χρονών, τα γειτόνισσά του, και εμείς λέει τότε ανακαλύψαμε για πρώτη φορά τα μίξερ, τις καφετιέρες. Μιλούμε ζώδια και μόρφου του 1974-1973, ο νεοπλουτισμός σε όλον του το μεγαλείο. Ναι. Λοιπόν, και πηγαίναμε, μου λέει, να αγοράσουμε καφετιέρες γαλλικού φίλτρου. Αυτό δεν είναι κακό βέβαια. Περίμενε να γυρίσεις. Ναι. Ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα δεν ήταν κανένας βρακάς, κανένας πρωτόγονος. Ήταν ένας ωραίος ηλικιωμένος άνθρωπος. Πάντοτε φορούσε ένα πέλο, ήξερε μουσική και κλασική και βυζαντινή, ήταν ο ψάρτης του χωριού μας και το αποκάλυψε ο Θεός ότι τα μέλλοντα συμβαίνουν και τους έλεγε θα βγούμε πρόσφυγες. Τους έλεγε θα κατοικήσουν αυτό. Οι Τούρκοι μέχρι το χωριό μας. Τα έλεγε αυτά. Λοιπόν, ναι. Και θα μείνουμε και πάντα πρόσφυγες. Και μην πηγαίνετε να αγοράζετε πολλά πολλά. Τούρκοι θα τα απολαύσουν. Δεν τους το έλεγε ότι είναι κακό. Ναι, γιατί για τον καταναλωτισμό τους έλεγε ότι είναι κακό. Ναι. Λοιπόν, και θα μείνουμε για πάντα πρόσφυγες. Όχι, τους έλεγε. Πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά με την πίκρα της επιστροφής και δεν θα επιστρέψουν. Θα επιστρέψετε πίσω, χωρίς πόλεμο, όταν ιδρυθεί μια καινούργια χώρα στην Τουρκία που θα λέγεται Κουρδία. Λοιπόν, δεν θέλω να μπούμε στα προφητικά, αρκετές φορές μιλήσαμε για αυτά. Πρώτη αυτό... φορά μας το λέτε αυτό, ότι υπήρξε αυτός ο Κύριος. Αλλού το έχω πει. Ναι. Αυτό που είναι σημαντικό και θέλω έτσι να κρατήσουμε είναι για το Κουρδία. Ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας ότι είναι έτοιμες οι μεγάλες χώρες, οι μεγάλες δυνάμεις, Αμερική, Γερμανία και περισσότερο και η Ρωσία... και αυτών των γειτονικών Ισραήλ που καθορίζει τα πράγματα να ανακηρύξουν αυτήν την καινούργια χώρα που κάποτε είπε. Άρα θα πάμε πίσω που ρώτατε. Λοιπόν, πάμε πίσω. Η Κουρδία, θα το κουρδικό κράτος, βεβαίως, αλλά πότε όχι μέσα από διαδικασίες συνομιλιών, ανακατάταξης συνολικής στην περιοχή. Λοιπόν, σύντομα. Το χρόνο το ξέρει και τον καθορίζει μόνο ο Θεός και η μετάνοιά μας. Από μετάνοια πώς πάμε, πανιερώτατε. Εγώ βλέπω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση μετανοίας, να γνωρίσουν τη μετάνοια. Και όχι μόνο σε ηλικιωμένους. Το έχω πει προηγουμένως έτσι κρυπτογραφημένα. Από νέους ανθρώπους. Από νεότερους ανθρώπους. Άρα έχουμε καλό νέο αίμα. Ναι. Πάντα το νέο αίμα είναι καλό. Να μην το χαλούμε εμείς. Αυτή η γκρίνια των ηλικιωμένων. Η δικαιολογημένη, η δικαιολογημένη. Να με συγχωρέσουν για τη λέξη που είπαν γκρίνια. Το παράπονο. Μα δεν πήγαμε σπίτι μας. Μα δεν χαρήκαμε τα χορκά μας. Μα δεν χαρήκαμε τα περβόγια μας. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο. Επέρασε στις νεότερες γενιές.
νεότερες γενιές δεν βρήκαν έναν καινούριο όραμα να σταθούν. Ούτε πρότυπο. Ούτε η διοικούσα εκκλησία και αυτή στην προσπάθειά της να κρατήσει οικονομικές δυνάμεις για να έχει μια αυτάρκεια η ίδια, διότι είναι αυτοκέφαλη, δεν είναι εκκλησία όπως στην Ελλάδα που είναι υπάλληλος του κράτους και πρέπει να το κάνει αυτό. Έδωσε γραμμή μόνο στην οικονομική της αυτάρκεια. Δεν προβλήθηκαν πρότυπα που να γεμίσουν αυτό τους νέους. Αυτό, κάποτε αυτό η γενιά του 50, του 40 πρότεινε τα πρότυπα των ηρώων. Ήρθε ώρα όμως που η εποχή δεν ήταν ηρωική. Έπρεπε να μπει έναν άλλον πρότυπο, το οποίο η Εκκλησία πάντοτε το έχει και πάντοτε πρέπει να το προβάλλει, και είναι το πρότυπο των Αγίων. Πανιερώτατε, ήρθε η εποχή των πουλημένων, όταν έγινε το πραξικόπημα και στείλαμε τους ανθρώπους μας δίχως όπλα να πολεμήσουν. Ναι. Εμένα με σημάδεψε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Και το ομολογώ. Δηλαδή, όταν είδα τι παλικάρια πήγαν, οι πιο καλοί άνθρωποι πάντα είναι αυτοί που εξαργυρώνουν το αίμα τους για την πατρίδα τους. Λοιπόν, και από εκεί ήταν και αυτοί έπειτα, που δεν υπολόγισαν τη ζωή τους. Ναι, ναι, από εκεί και έπειτα. Ας μην είχαμε τη γενιά του Εύαγορα Παλικαρίδη, του Αυξεντίου, που ενέπνευσε αυτά τα παιδιά να πάνε να πολεμήσουν. Να πολεμήσουν τι τελικά. Αυτό που είδαμε ήταν καμένο τίποτα. Από εκεί και έπειτα που τους στείλαμε, με τον τρόπο που τους στείλαμε, και μιλώ για την πατρίδα μας, για όποιους εκεί βρίσκονται και κυβερνούσαν. Θέλω να πω κάτι τώρα με αυτό που είπες. Σε ευχαριστώ, με ενέπνευσε στη μνήμη μου να πω κάτι που μέχρι τώρα δεν το έχω πει. Ξέρετε όλοι ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία των αγνοωμένων που βρίσκονται τα οστά τους, γίνεται ταυτοποίηση και μετά πρέπει να γίνει κατά την εκκλησιαστική τάξη γίδευση του σώματος και όχι η καύση του σώματος που ψήφισαν οι φωστήρες της Βουλής. Η καύση, η κίδευση του σώματος, διότι και το σώμα έχει τιμή και αξία και δόξα και σε αυτήν τη ζωή και στην επόμενη, αφού προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Λοιπόν, δεν πήγα σε πολλές κηδείες πρώην αγνοωμένων και πλέον πεσόντων. Και πάντοτε άκουα με προσοχή κάτω από τις συνθήκες που ο συγκεκριμένος νεκρός εσκοτώθηκε. Είναι αλήθεια ότι μερικοί ήταν θύματα της αγριότητος των Τούρκων. Με μια σφαίρα τον πυροβολούσαν εν ψυχρό. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους, τους πεσόντες πολέμου, που είναι εφάμιλοι ενός Μάτση και ενός Αυξεντίου. Ωραία. Οι οποίοι εθελούσια, όταν αντελήφθηκαν την προδοσία και ότι εγκλωβίστηκαν τα στρατεύματά τους, ήδη αλήθηκαν το τάγμα τους, είπαν εμείς το μόνο που έχουμε πλέον να διαθέσουμε ντύμια, αντρίκια και ελληνικά, είναι η ζωή μας. Πόπο, Παναγία μου. Και την διέθεσαν. Αυτή είναι η όμορφη Κύπρος. Επίσης με αυτή την ευκαιρία θα πάρω δύο τηλεφωνικές. Ναι, αυτή ήταν η Κύπρος όμως. Η όμορφη. Η παλαιά που προανάφερα, η οποία μεγάλωσε με τα ιδανικά της πρώτου 60 εποχής. Ναι. Δεν είχε περάσει όλη αυτή τη ρουφιά που ακολούθησε. Και μου κάνει εντύπωση οι λέξεις που χρησιμοποιείς. Είμαι πολύ θυμωμένη, Πανιερώτατε, συγχωρέστε με. Αλλά βλέπεις την απλότητα, την ουσία, τη θυσία. Τη ρωμαλαιότητα. Να μπορείς να επιλέξεις το θάνατο ως ζωή. Ως ζωή. Και απέναντι όλοι εμείς που ζούμε και βασιλεύουμε και τον κόσμο κυριεύουμε, στο όνομα τι. Τι είναι η ύλη που έχουμε πουλήσει τη ψυχή μας. Βλέπετε, επανέρχονται στο προσκήνιο όπως μιλούμε τώρα και κάπως αγανακτισμένοι κατέρωθεν, επανέρχονται θεολογικά ερωτήματα. Τι είναι Θεός, τι είναι ζωή, πώς τη διαθέτω αυτήν τη ζωή, τι είναι προσωρινότητα, τι είναι αιωνιότητα. Αν σε αυτά δεν προσπαθήσουμε να δώσουμε νόημα και απαντήσεις, και αυτά μόνο οι Άγιοι μπορούν να μας τα πούν. Θα πάμε και εκεί, Πανιερώτατε, όμως. Εγώ επιμένω, γιατί να μην περιμένουμε ότι θα μπορέσουν οι νέοι με τα
πρότυπα των ηρώων και μόνον των ηρώων, είτε του 21 είτε του 55-59, που είναι δυνατά πρότυπα, να προχωρήσουν. Αυτοί οι νέοι θέλουν σήμερα πρότυπα καθημερινού βίου. Σου λέει πώς μετανιώνω για τα νεανικά μου, τα εφηβικά μου λάθη. Πώς μετανιώνω για το πρώτο μου διαζύγιο για να κάνω ένα δεύτερο καλύτερο γάμο. Πώς μετανιώνω για την απουσία αγάπηση στα παιδιά μου που τόσα χρόνια έδωσα σημασία μόνο στο φάγομε, μπίωμε, αύριο γάρα αποθνίσκομαι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της σημερινής Κύπρου που έρχονται στο πετραχύλι το δικό μας και θέλουν να τους δώσουμε νόημα ζωής και νόημα θανάτου. Αν, αγαπητή μου Ελίτα, δεν υπάρχει το πρότυπο της μάνας μου, της Μιλιάς, η οποία κράτησε έναν ευλογημένο γάμο, εάν δεν υπάρχει το πρότυπο του Αγίου Παϊσίου, που κράτησε το πρότυπο μιας ασκητικής αγιότητας, την οποία επρόσφερε όμως τον κόσμο, δεν την κράτησε για τον εαυτόν του, εάν δεν υπάρχει το πρότυπο του Αγίου Πορφυρίου, τι θα δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ή τον μαρτύρο. Των μαρτύρων της Συρίας. Εμείς πάντως αποτύχαμε. Εγώ σας λέω, των μαρτύρων της Συρίας. Ιστορία. Από τη Συρία δηλαδή θα λέμε μόνο τη γεωπολιτική ανάλυση. Αυτούς όλους οι οποίοι προτιμούν να πεθάνουν για να μην γίνουν μουσουλμάνοι. Για να μην φύγουν από τον τόπο τους. Αυτούς δεν πρέπει να τους προβάλλουμε. Δεν τους προβάλλουμε. Τίποτα δεν προβάλλουμε. Έτσι. Εξυμνούμε μόνο τον καταναλωτισμό, όπως είπατε. Και υπάρχει μια γκρίνια και ένα συνεχές παράπονο, το οποίο τελικά, αν το αφήσεις μόνο αυτό, πρέπει να πας στο ψυχίατρο. Στο τέλος γίνεται μηδέρια και αρρώστια. Έτσι, γίνεται αρρώστια στο τέλος. Ψυχοπάθεια. Έτσι. Κύριε Γεωργίου, σας ακούμε. Κύριε Γεωργίου. Ναι. Γεια σας, κύριε Γεωργίου, μιλήστε μας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν από το 60 που γίνηκε η δημοκρατία μέχρι σήμερα, να μην πούμε το 1974, αν εγγράφτηκε καμιά ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω, από και κάτι παραπάνω. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον πανιερότατο. Σας ακούω. Πόσο σωστό είναι να λέει για έναν, δεν θα το πω το όνομα, θα καταλάβω, ότι ήταν διαφορετικός το 55 και διαφορετικός το 74. Τι εννοείται αυτό? Λέει για τον Γρίβαν κάποτε, ότι ο οποίος για μένα ήταν πηγή τρομοκρατίας, να το πω έτσι, ότι ήταν διαφορετικός το 55 που ήταν η ΟΚΑ η πρώτη και διαφορετικός που ήταν ακριβώς η ΟΚΑ η δεύτερη. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το γράφουμε σαν ιστορία. Αν θα γραφτεί σωστά σαν ιστορία, πρέπει να γραφτεί σωστά. Δεν έχει σχέση ποτέ. Για να υπάρξει και ενότητα. Διότι τον κόσμο πρέπει να το διδάσκουμε σωστά. Δεν μπορεί να του λύσεις για έναν άνθρωπο που ήταν έτσι πριν και σήμερα διαφορετικός. Ήταν ή δεν ήταν. Ναι. Βεβαίως αυτό που λέτε δεν είναι κατεγραμμένο στην ιστορία. Είναι, το λέμε εμείς οι άνθρωποι, δεν είναι κάποιοι από εμάς. Δεν είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Να μας απαντήσει ο πανιερότατος στον οποίο απευθυνθήκατε. Ναι. Να ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο τηλεθεατής μας. Ακούεται από ορισμένους και το καλλιεργούν, ότι άλλος ο Γρίβας του 55-59, άλλος ο Γρίβας του 72-73 και 70. Ναι, πάω σε εκεί. Εγώ συμφωνώ με τον τηλεθεατή. Πρέπει να έχουμε συνολική αποτίμηση της ιστορίας και της ιστορίας κάθε προσώπου. Κάθε προσώπου. Και να υπενθυμίσω σε όλους μας και στον εαυτό μου, μηδέν πρωτού τέλους μακάριζε. Το τέλος του Γρίβα ήταν σε έναν υπόγειο της Λεμεσού. Δεν ήταν στα κρυσφύγετα το σπηλιό. Υπάρχει και υπόνοια ότι μπορεί να μην ήταν θάνατος φυσιολογικός. Ναι. Ό,τι και να ήταν, ήταν ο θάνατος ενός ανθρώπου που εκρύβεται από τους Έλληνες της Κύπρου τότε. Αυτό νομίζω είναι μια απάντηση. Νομίζω ότι για την Κύπρο ο Γρίβας ήταν ένα πολύ τραγικό πρόσωπο που προκάλεσε μεγάλες τραγωδίες. Έναν πρόσωπο το οποίο δεν εκατόρθωσε, όπως περιέγραψα προηγουμένως, να ξεφύγει από τον ρομαντισμό ενός στρατιωτικού,
του 1940. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι τα ιστορικά πρόσωπα να μπορούν να αντιλαμβάνονται όχι μόνο την εποχή τους, αλλά και τα γεγονότα που έρχονται. Και αυτά τα γεγονότα να συνομιλούν μαζί, να μην προκαλέσουμε διχοστασίες μέσα σε έναν λαό ο οποίος ακόμα δεν ήταν όριμος να αντιληφθεί τα γεγονότα που έρχονται. Φαίνεται ότι τότε, ενώ ο Μακάριος χρειάστηκε 7 χρόνια για να προσγειωθεί από το 60 μέχρι το 67 ότι αυτό που θα μας μείνει είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και πρέπει να την υπερασπιστούμε σαν μια δεύτερη Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και να προσπαθήσουμε να εντάξουμε και τους Τουρκοκυπρίους σε αυτόν το όραμα όσο γινόταν τότε, ο Γρίβας δεν εκατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει, ίσως λόγω της στρατιωτικής του ιδιότητας και αυτή η προσωπική του αναπηρία να δεχτεί ένα καινούριο όραμα το οποίο να είναι υπαρκτόν και ωφέλιμο για τον ελληνισμό της Κύπρου, προκάλεσε την τραγωδία του πραξικοπήματος το οποίο τότε δεν ζούσε ο Γρίβας όταν συνέβηκε το πραξικόπημα, όμως ζούσαν οι άνθρωποι του. Κάποιοι που έβαλαν μπρος τη συνεννόηση με τη Χούντα του Ιωαννίδη. Και μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν πολύ τους ανθρώπους εκείνους, τους ιδεολόγους, τους ενωτικούς, τους γρυβικούς, τους εκμεταλλεύτηκαν οι χουντικοί. Είναι όπως το λέτε πανιερώτατε, ότι εκμεταλλεύτηκαν. Αλλά ο ηγέτης είναι ηγέτης. Και ο Γρίβας πρέπει να κριθεί συνολικά ως ηγέτης. Στο σύνολο. Όπως και ο Μακάριος το ίδιο. Και η ιστορία νομίζω σιγά σιγά και μόνο τώρα μέσα στο ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου ένας επίσκοπος και μια δημοσιογράφος της δικής σας εμβελίας κάνουμε αυτήν την τόσο ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία και διάλογο είναι ένα κατόρθωμα για την Κύπρο, κακά τα ψέματα. Αυτά δεν λέγονται εύκολα, συνήθως προσπαθούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Εμείς όμως δεν έχουμε κάποιους στόχους. Χρειάζεται θάρρος η ελευθερία και ελπίζω ότι είμαστε σε ένα αγώνα να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Αν τώρα δηλαδή που η Ευρώπη διαλύεται και καταστρέφεται στην Κύπρο το όραμα της νεότερης γενιάς, όχι αυτής της γενιάς που τώρα βάζει ερωτήσεις. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι ερωτήσεις είναι από μεγάλες ηλικίες. Η νέα γενιά, το όραμα που μεγάλωσε, δεν ήταν η αποτυχία του Μακαρίου και του Γρίβα ή της Σοβιετικής Ένωσης και του εθνικισμού. Το πρόβλημα της νέας γενιάς είναι ότι επένδυσε σε ένα καινούριο όραμα. Μετά τον καταναλωτισμό που περιγράψαμε και αποδοκιμάσαμε ενώ τον ζούμε, το όραμα είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Πού είναι την. Λοιπόν, και πράγματι αυτή τη στιγμή είναι ένα παναήρι που τελειώνει η Ευρώπη. Ελπίζω να φέρει το μυαλό της η Ευρώπη. Θα το φέρει. Ναι. Και αυτόν το είπαν άνθρωποι του Θεού που με τη φώτιση που είχαν έβλεπα στο βάθος της ιστορίας. Γιατί τέθηκε ερώτηση, είναι η Ευρώπη των λαών ή η Ευρώπη των πολυεθνικών. Δηλαδή του κέρδους των ελαχίστων απέναντι στον κόσμο που πτωχοποιείται. Και πολλά πολλά άλλα ερωτήματα τα οποία πραγματικά καιγόμαστε να δούμε τη συνέχεια αυτού που πιστεύουμε πολύ, πολύ δυνατά. Εσείς τι λέτε, πανιερώτατε. Σας είπα ότι η Ευρώπη διαλύεται. Δεν πίστεψα ποτέ μου στο όραμα της Ευρώπης. Μάλιστα. Θα πάρω και τον άρα κύριο... δεν είμαι αντικειμενικός κριτής. Όχι, έχει αξία η παρουσία της και η άποψή εγώ σας. Πιστεύω στο ότι ο Έλληνας οποιασδήποτε εποχής δεν χρειάζεται να δανειστεί όραμα έξω από τον τόπο του. Από μόνοι μας έχουμε τέτοια δυνατή ταυτότητα ως Ορθόδοξοι Έλληνες που οι άλλοι λαοί εμπνέονται από μας. Η ερώτηση είναι άρα το ζήτημα είναι εμείς επιτέλους να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό θα ρωτούσα. Είμαστε Έλληνες. Να αυτοδιαχειριστούμε την ελληνικότητα και την ορθοδοξία μας. Αλλά δεν το πιστεύουμε. Αλλά πώς το πιστεύουμε. Δεν το και πιστεύουμε. Να σας πω δύο τινά. Έρχονται οι Αμερικανοί και εμπνέονται, λέει, από τον κοινοτισμό των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων. Και έρχονται από την άλλη
οι Ρώσοι, οι οποίοι εμπνέονται από την Ορθοδοξία και τον κοινοπολιτισμό του Βυζαντινού κράτους, και βλέπουμε έναν Πούτιν να συμπεριφέρεται σαν Ορθόδοξος πιστός και να τολμά να ταπεινώνεται ενώπιον μοναχών του Αγίου Όρους και να μένουν αποσβολωμένοι οι άνθρωποι της νεωτέρας Ελλάδας, που οι ίδιοι όταν τους ρωτήσεις τι είσαι, σου λέει άθεος. Και του έρχω αναγάγει σε ολόκληρη φιλοσοφία. Είμαι άθεος χωρίς γραβάτα. Λες και αυτό είναι το όραμα του νέου Έλληνα απέναντι στην κρίση την πνευματική που περνούμε. Άρα οι μεγάλες δυνάμεις, αγαπητοί μου, εμπνέονται ακόμη και από τον Ελληνισμό ως οντότητα διαχρονική, ιστορική, και από την Ορθοδοξία. Άρα το ζήτημα είναι εμείς να επιλέξουμε, να βρούμε δυνάμεις, λέει ο Σεφέρης, να σηκώσουμε αυτόν το βαρύ μάρμαρο. Μας φαίνεται βαρύ γιατί καλοκαθίσαμε και χάσαμε τις δυνάμεις του πνεύματος, του σώματος, της ψυχής μας. Αυτό είναι βέβαιο. Κύριε Κρεμά, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τα θέλη μου στον Μητροπολίτη Μόρφου. Βεβαίως. Παρακολουθώ τον τακτικά που μιλάτε. Όμως έχουμε μια διαφωνία. Ας ακούσουμε. Α, ξεκινήσω με τούτον πρώτα. Προηγούμενα είπε για δεξιά αριστερά στην Κύπρο. Για τα δεινά που ζούμε σήμερα στην επέτειο του πραξικοπήματος, γιατί ήμουν ένας που ζήσα τα γεγονότα. Έχουμε μια διαφωνία. Το ΑΚΕΛ ουδέποτε σίδραμε στην καταστροφή της Κύπρου. Σε καμία περίπτωση. Τώρα θα έρθω στην ουσία. Εγώ ήμουν ότι έζησα τα γεγονότα. Ήμουν στρατιώτης το 73, 74, 75, 76. Πέρσι, έτσι μέρες, κυρία Ελίδα, με πήρατε τηλέφωνο από την εκπομπή σας και έδωσα μια συνέντευξη. Εγώ και ο τότε αρχιπολογαγό μου. Μάλιστα. Έχει ένα χρόνο και θα παιχτεί ακόμα. Γιατί το λέω. Ο Ευεσιμόνατος προηγούμενα μιλούσε για την ιστορία. Πώς θα γραφτεί η ιστορία αυτού του τόπου. Για να γραφτεί η ιστορία αυτού του τόπου πρέπει να την ακούσουν στο σύνολο του κυπριακού λαού από ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν τα στήθη τους μπροστά να γλιτώσει η πατρίδα μας. Τι είπατε δηλαδή στη συνέντευξη, που είπαμε μπορεί... Είπαμε τα γεγονότα ως είχα. Στην εισβολή... Και μάλιστα δύο ανθρώποι οι οποίοι είμαστε... Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν παίχτηκε, δεν μπορώ να σας... Περάσαμε που λογοκρισία, φαίνεται. Όχι, δεν υπάρχει λογοκρισία στο ΡΙΚ, υπάρχει παραγωγή. Κυρία Ελίδα, θέλω να έρθουμε σε αντιπαραθέσει εγώ και εσύ. Απλά σου λέω ότι πιστεύω αυτή τη στιγμή, μετά από ένα χρόνο, η οποία ήρθα σπίτι μου ανθρώπι από το ΡΙΚ, της εκπομπής σου. Πρέπει να γίνει έρευνα γι' αυτό, αγαπητέ κύριε. Όχι μόνο εγώ προσωπικά την έδωσα τη συνέντευξη, ακόμα ο αρχιπολογαγός μου, έρθω να πω το όνομα του ανθρώπου για ευρώτηση. Ναι, πρέπει να σας απαντώ και εγώ, οφείλω να σας απαντήσω, πρέπει να γίνει έρευνα για να σας απαντήσω γιατί δεν προβλήθηκε. Κάνετε την έρευνα σας, κυρία Ελίδα, και το τηλέφωνο μου έχετε εδώ. Απολογούμε πραγματικά. Όχι, θέλω να μου απολογήσει, απλά διερεύνα το. Τι έρευνα το, και εγώ εδώ είμαι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Για να γραφτεί η πραγματική ιστορία της Κύπρου, πρέπει να ρωτηθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δράμα και στην καταστροφή και στη σωτηρία. Σας ευχαριστώ. Εμείς είμαστε από αυτούς που αγωνιστήκαμε για τη σωτηρία της Κύπρου, αλλά δεν τα καταφέραμε. Μας προδώσαν. Φύγαν μας εκεί, εγκλωβίσαν μας οι Τούρκοι και ένα Θεός ξέρει, εγώ κάνω γιορτή της Παναγίας
από το 1974 και του Αποστόλου Ανδρέα. Γιατί ήταν η ημέρα η οποία, δεν ξέρω, δεν είμαι το θρησκευτικό να μπορώ να κάνω θεολογικό λόγο. Πιστεύω με τον τρόπο το δικό μου. Σέβομαι απόλυτα τον Μητροπολίτη Μόρφου, τον παρακολουθώ τακτικά, γιατί μιλά με μία ελευθερία και τον συγχαίρω. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω θεολογικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Κρέμα, ευχαριστώ πολύ. Να μην μακρηγορούμε, να δώσουμε το λόγο στον Πανιερότατο, αν θέλετε κάποιο σχόλιο. Κοιτάξτε, ακούσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής από ό,τι φαίνεται στα γεγονότα του 1974, στα βουνά του Πενταδαχτύλου, πονεμένων, αριστερών από ό,τι φαίνεται στην ιδεολογία, Κύπριον όμως με πίστη ορθόδοξη. Τίποτε άλλο. Αυτόν το οποίο μπορώ να πω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και να βρείτε στο αρχείο του ΡΙΚ η συνέντευξη που έκαναν, θα αισθάνονται πάντοτε αδικαίωτοι στο μέτρο που παραμένει η τουρκική σημαία στο μεταδάχτυλο. Ποια είναι η συνέχειά μας, πανιερότατε? Η συνέχειά μας, η συνέχισή μας, ποια είναι? Δηλαδή, είπατε τώρα, συγγνώμη, και, δεν άκουσα και με αφορμή το πραξικόπημα σήμερα, ναι, και λίγο που μιλήσαμε για, για τη διχόνοια μεταξύ των δύο που ήθελαν η μεν την ένωση, οι δε ήθελαν, ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι ήθελαν οι αριστεροί. Πάντως υπήρξε η διχόνοια και έγινε αυτό που έγινε. Σήμερα με την κομματοκρατία έχουμε κόμματα αυτή τη στιγμή και πολλά μάλιστα που υποτίθεται ότι υπηρετούν τα συμφέροντα του πολίτη, όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί. Ποια είναι η συνέχεια αυτού του λαού, ποια είναι η συνέχεια αυτού του κόσμου? Υπάρχει αυτή η μία άποψη που λέει ότι από ποιο κόμμα, από ποια ιδεολογία, αν είσαι σωστός ως άνθρωπος, σωστός με ήθος και ηθική, υπηρετείς το συνάνθρωπο, υπηρετείς τη δικαιοσύνη, υπηρετείς τα... έχεις αρετή, έχεις τέλος πάντων... Νομίζω ότι να σας διακόψω. Ναι, πώς προχωρούμε. Η ερώτηση είναι πώς προχωρούμε, έτσι θα την συνεχίσουμε. Απάντηση συνέδωσαν οι τελευταίες εκλογές. Ναι. Που ευρίσκεται σήμερα ο Κύπριος. Πείτε μας, λοιπόν, μέσα σε αυτήν την κομματοκρατία. Εγώ απλά θα διορθώσω κατά τη ότι δεν είναι απλά κομματοκρατία αυτό που υπάρχει σήμερα. Είναι μια κομματοκρατία σε πλαίσια ευρωκρατίας. Δηλαδή, απέχει και ένα 33%. Δηλαδή η ευρωπαϊκή σκέψη που πρωτοξεκινήσαμε με αυτόν τον διάλογο, ναι, που είπα το σκέφτομαι άρα υπάρχω, που είναι πολύ παλαιό αλλά και πολύ επίκαιρο, έχει τόσο επηρεάσει τους Κυπρίους που είναι μεγαλύτερη η επιρροή της ευρωπαϊκής σκέψης και των ευρωπαϊκών θεσμών όπως αυτοί εκφράζονται σε όλα τα επίπεδα παιδείας, υγείας, γεωργίας, την οποία έχουμε εκμηδενήσει τελείως. Έχουμε βγάλει και την τελευταία ρίζα. Και δεν υπάρχει πλέον γεωργία στην Κύπρο, ναι, και δεν έχει προοπτική κανένας νέος να εμπνευστεί στο όραμα μιας κυπριακής γεωργίας. Πολύ λυπούμε που το λέω τούτο. Τώρα μιλάμε για κομματοκρατία. Νομίζω είναι κάπως ξεπερασμένο. Είναι ο τρόπος διοίκησης. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο απήντησαν οι άνθρωποι της Κύπρου στις τελευταίες εκλογές έδειξαν ότι θέλουν να προκαλέσουν καρδιακή προσβολή στην κομματοκρατία. Η αποχή. Ναι, η αποχή και το ότι υποχρέωσαν τα κόμματα, ιδιαίτερως οι νέοι άνθρωποι της Κύπρου, να γεμίσουν με νέους τα εκλογικά τους δελτία. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι καλό στο μέτρο που επιλέγονται οι άριστοι νέοι για να μπουν σε αυτά τα δελτία. Αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα άριστων νέων της Κύπρου που λέει άσε με ήσυχο με τα κόμματα. Ωραία, πώς προχωρούμε. Άρα προχωρήσουμε. Ο τρόπος που προχωρά αυτός ο τόπος και οι άνθρωποι του, δεν νομίζω πρέπει κατά ανάγκη να είναι μέσα από τα κόμματα. Τα κόμματα θα συνεχίσουν να είναι ένα κύτταρο μιας κοινοβουλευτικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας,
όμως παράλληλα στην Κύπρο μεγαλώνουν, ανδρώνονται άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, το λέω γιατί ναι, το ρήμα είναι ανθρωπρεπές, άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν κάτι βαθύτερο και μια διέξοδο. Ποιος θα τους τη δώσει αυτή? Λοιπόν, νομίζω ότι η διέξοδο ήδη τους την δίδει. Αυτή είναι και υψηλού νοηματικού δίχτυ συνήθως αυτοί οι άνθρωποι. Θα τους τη δίνουν τα ίδια τα γεγονότα. Δηλαδή όπως κάθεται ο Μητροπολίτης Μόρφου με το μέσο μυαλό του, που είναι και σε μέση ηλικία για πάνω από 50, και αξιολογεί τα σημερινά γεγονότα της Νίκαιας, σας πληροφορώ αυτόν το 30-40-50% των νέων της Κύπρου, απαλλαγμένοι από τους αρχαίους, παλαιούς, γαλάζιους και κόκκινους ρομαντισμούς, έρχονται και αξιολογούν αυτά τα γεγονότα. Ξέρουν ότι αυτά τα γεγονότα θα γεννήσουν άλλα γεγονότα πολύ πιο δραστικά. Μπορούμε να τα δούμε λίγο αυτά τα γεγονότα τα δραστικά που θα γεννήσουν? Μα τι, αφού σας λέω, διάλυση της Ευρώπης έχει πιο δραστικό. Πόσο σύντομα, γεγονός, σε ποιο βαθμό? Αυτό το γεγονός και μόνο σε υποχρεώνει να προσαρμόσεις το όραμα. Τι παιδεία θα δώσεις στα παιδιά σου? Μάλιστα, αφού η Γαλλία σήμερα δεν προσφέρεται, η Αγγλία δεν προσφέρεται σαν ασφαλής τόπος σπουδών των παιδιών μου. Άρα θα αρχίζουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι της Κύπρου και να συντάσσονται και σου λέει πού υπάρχει ασφάλεια να στείλω το παιδί μου, και σου λέει στην καημένη την Ελλαδίτσα που την κατάντησε η νέα τάξη πραγμάτων ζητιάνων της οικουμένης, ασφάλεια υπάρχει. Παιδεία ακόμα υπάρχει. Στην Κύπρο υπάρχει ακόμα περισσότερη. Άρα βλέπετε. Άρα να ενισχύσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα του τόπου, ιδιαίτερο στο πανεπιστήμιο. Για να και όσο γίνεται να έχουμε πραγματική ελληνική παιδεία. Να δώσει η Εκκλησία ορθόδοξη κατήχηση σε αυτών των λαών, όχι με μία γλώσσα αποστεωμένη, αλλά με έναν τρόπο που να μπορεί ο κόσμος να νικά τις ενοχές του, να μετανοεί και να μάθει να συγχωρεί και να αγαπά. Για να το ξεκινήσει από την οικογένεια του αυτό το πράγμα, για να λιγοστέψουν έτσι τα διαζύγια και να λιγοστέψουν έτσι τα θύματα των διαζυγίων που είναι τα παιδιά. Λοιπόν, να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι δεν τα κατάφεραν σε αυτήν τη ζωή, όπως είναι οι ναρκωμανείς, και να τους δώσουμε μια συμπονιά και μια προσευχή. Μπορούμε να προσευχηθούμε? Μπορούμε να βρούμε το κέντρο της καρδιάς μας? Και εκεί να βάλω μέσα όλα αυτά τα παιδιά, όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους πέταξε στην άκρη του δρόμου το περιθώριο. Όταν αρχίσουμε έτσι να κινούμαστε, και δόξα τω Θεώ σας λέω, βλέπουμε τα χαράς, η νέα γενιά κάνει αυτές τις επιλογές. Είναι καλύτερη από... Δεν είναι γενιέ, δεν είναι ένας νέος ορθόδοξος χριστιανικός ρομαντισμός. Άρα του Μόρφου. Εγκρίνεται το απολιτικ που είναι η έκφραση των νέων. Ναι. Είναι θετικό. Ξέρεις, εγώ είμαι πολιτικών. Ακόμα και από τις αναλύσεις που κάνω δείχνει ότι και μελετώ και παρακολουθώ. Όχι με αυτή την έννοια. Δεν μ' αρέσει ο απολιτικός άνθρωπος. Ωραία, είναι επικίνδυνος. Όχι με αυτή την έννοια. Την ακομμάτιστη. Λοιπόν, και σε κόμμα να είσαι με πολύ κριτική διάθεση. Μάλιστα. Να μην είσαι ο άνθρωπος ο οποίος ό,τι πει το κόμμα. Αυτό αυξάνει πλέον σαν ποσοστό μέσα στους νέους ανθρώπους του τόπου. Να μην είμαστε πρόβατα. Ούτε και ό,τι λέει ο δεσπότης. Να μην είμαστε πρόβατα. Έτσι. Να έχουμε απέναντι την ελεύθερη κρίση. Έτσι. Έτσι. Μας είπατε φοβερά πράγματα, πανιερώτατε. Δεν ξέρω. Φοβερά, όχι, είναι λάθος. Ευλογημένα πράγματα. Να πάμε και φοβεράς είναι. Και φοβεράς είναι. Αρχή Σοφία, φόβος Κυρίου. Να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ πρώτα, Μαρίνο Γιαννάκη, πρώτα διαφημίσεις. Πάμε στο ρεπορτάζ και ερχόμαστε πίσω μετά από διαφημίσεις. 42 χρόνια εισβολής και κατοχή συμπληρώνονται φέτος. 42 χρόνια προσφυγιάς και ξεριζωμού. 42 χρόνια με μια πατρίδα μοιρασμένη που λαχταρά την επανένωση. 42 χρόνια προσμονής για επιστροφή στην κατεχόμενη γη μας. Από τότε πολλά πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό τον ευλογημένο και συναμαδίσμυρο τόπο.
Μπορεί η ελπίδα για επιστροφή να παραμένει ίδια, αλλά η ζωή στη μοιρασμένη μας πατρίδα, για όσους ευτύχησαν να ζήσουν την εποχή της αθωότητας, η Κύπρος σήμερα μοιάζει διαφορετική. Η ζωή κυλά πλέον με όργους ρυθμούς. Ο ελεύθερος χρόνος για έναν καφέ με τον γείτονα στην αυλή μας σχεδόν μηδαμινός. Το ίδιο λιγοστός και ο χρόνος των παιδιών μας στις αλάνες. Το παιχνίδι στη γειτονιά αντικαταστάθηκε πλέον από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και για το σπιτικό ζυμωτό ψωμί ούτε συζήτηση. Η ανάγκη και η ικανοποίηση συνάμα μιας νοικοκυράς να θρέψει την οικογένειά της με κόπο και υδρότα σήμερα μοιάζει σενάριο μιας άλλης εποχής. Θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Οι ρυθμοί της ζωής στον 21ο αιώνα έχουν αλλάξει. Ο χρόνος μοιάζει να τρέχει με αίτη φωτός, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προλάβουμε όλα όσα επιθυμούμε. Τι μπορούμε να κερδίσουμε όμως αν ζήσουμε ολόκληρη τη ζωή μας σαν εκατοστάρι? Η ζωή είναι μαραθώνιος και θέλει αγώνα, ωστόσο μαζί με τον αγώνα καλό είναι να δίνουμε και τόπο στη χαρά. Όπως έκαναν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Όπως έκαναν οι πρόγονοί μας που για αυτούς οι ώρες στη δουλειά ήταν ώρες ευτυχίας. Κάποτε σε αυτόν τον τόπο το ψάρεμα για τον ψαρά, το μάζεμα των ελιών και των πορτοκαλιών για τους αγρότες ήταν ευλογία. Κάποτε ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει ένα ακριβό αυτοκίνητο ή να ζήσει σε ένα μεγάλο σπίτι. Κάποτε δεν είχε καν τη δυνατότητα να μετακινηθεί στο διπλανό χωριό ή σε μια άλλη πόλη. Ήταν όμως πλήρης αφού μπορούσε να έχει κάποια ζώα που θα του έδιναν γάλα για να δώσει στα παιδιά του. Ήταν ευχαριστημένος αφού του αρκούσε να διασκεδάσει με τον συγχωριανό του σε κάποια γιορτή ή σε κάποιο πανηγύρι. Ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος με τις απλές μικρές χαρές της ζωής. Εξάλλου, ποια είναι η ουσία της ζωής στο τέλος της ημέρας? Τι μένει στον άνθρωπο όταν θα φύγει για το αιώνιο ταξίδι? Μήπως το χρήμα και η δόξα ή οι μικρές όμορφες στιγμές? 42 χρόνια εισβολής και κατοχής με μια πατρίδα σκλαβωμένη που περιμένει το ξημέρωμα της επανένωσης. Τα γεγονότα του 1974 που δυστυχώς είχαν σαν αποτέλεσμα μια Κύπρο μοιρασμένη αποτελούν μια ευκαιρία για σκέψη. Τέτοιες μέρες όπου θυμόμαστε όσο περισσότερο από κάθε άλλη φορά την πατρίδα μας, μπορούμε να αναλογιστούμε ποια ήταν η Κύπρος και οι άνθρωποι της και πού βρισκόμαστε σήμερα. Σίγουρα ο κόσμος προχωρά και εξελίσσεται. Η κοινωνία μας δεν θα μπορούσε να μείνει στάσιμη. Στο χέρι μας είναι όμως να παραμείνουμε άνθρωποι με αρχές, αξίες και ιδανικά και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας έχοντας κατά νου τον άνθρωπο και όχι την ύλη. Ένας τόπος με πλούσιο παρελθόν που γι' αυτόν έζησαν και εργάστηκαν άνθρωποι αγνοί και αυθεντικοί δικαιούται να έχει ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας του. Εδώ λοιπόν με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, συζητώντας για με αφορμή τη σημερινή μέρα αλλά και την επίθεση την τρομοκρατική στη Νίκαια, και να επαναλάβω αυτό που σας έλεγα μέσα στο διάλειμμα, ότι με εκπλήξατε ευχάριστα γιατί μιλήσατε για την επόμενη μέρα και είναι εδώ που πολλές φορές θέλουμε να πιαστούμε, να ελπίσουμε για να βαδίσουμε, γιατί όλα έχουν γίνει καμένη γη μες στη ψυχή των παλαιότερων. Εμείς υπήρξαμε παιδιά τότε και είμαστε πια μεγάλοι άνθρωποι. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν με μια ταχύτητα που δεν προλαβαίνουμε να την κατανοήσουμε, Πανιερότατε. Αντιλαμβάνουμε από τα λόγια σας ότι ναι, το μέλλον ανήκει στα παιδιά, τα παιδιά μας είναι καλά και προχωρούμε σε ένα... Είναι καινούργια, ναι. Με λιγότερα βαρύδια από το παρελθόν. Αυτόν το οφείλουν εν πολλής. Σας διέκοψα, με συγχωρείτε. Όχι, πήρατε το λόγο και έτσι κι αλλιώς. Το οφείλουν εν πολλής και στους μοντέρνους γονείς τους, όχι όλους, αλλά αρκετούς, που φρόντισαν να μην έχουν τις πίκρες του προ 74 και μετά 74 τόσο έντονες, παρόλο που αυτά μεταφέρονται μέσα στην οικογένεια. Και στις όποιες αμαρτίες έκανε και κάνει η σύγχρονη νεότητα, χαίρομαι που μέσα στην επιλογή τους είναι και η εκκλησιαστική μετάνοια και η εκκλησιαστική ζωή, όπου είναι αυθεντική αυτή η ζωή. Η οποία ζωή, η αυθεντική ζωή δεν είναι πολλαπλή, είναι μία. Πώς λέμε ότι είναι μία η εκκλησία? Μία είναι και η αυθεντική ζωή, η ζωή του Χριστού. Είναι προπαντός ταπεινή, αντιλαμβάνουμε, και δεν διαφημίζεται. Είναι ταπεινή και καταδεχτική και υπομονετική και συγχωρητική σε όλων των ειδών τους ανθρώπους, θρησκείες και χρώματα, και δεν είναι Ισλάμ, γι' αυτό και δεν έχει αυτά τις συμπεριφορές. Η ορθόδοξη ζωή που βλέπουμε στη Γαλλία, επιτέλους αυτό να το αποτιμήσουν. Και το διαχωρίζουμε από το μεθανισμό. Δηλαδή, θετικά άλλο, η πολιτική. Και
και οι πολιτικάντιδες ότι έχουμε εδώ έναν νυφάλιο ορθόδοξων πολιτισμών που δεν εκτρέπεται ποτέ σε τέτοιες ακρότητες. Τώρα, επειδή σας βλέπω και εσάς ότι είστε γνήσιον τέκνων της εποχής σας, αγωνιάτε για το μέλλον των παιδιών σας. Νομίζω, το μέλλον της Κύπρου, της να σας Κύπρου, πω την αλήθεια. Ναι. Νομίζω η μεν Κύπρος... Τα παιδιά μας είναι η Κύπρος. Ναι, δηλαδή... έτσι, σωστά. Η Κύπρος έχει κατανοήσει ότι δεν πρέπει να τα περιμένει όλα από τα κόμματα, από τους κυβερνώντες και από τους δεσποτάδες. Είμαστε και εμείς έναν κομμάτι εξουσίας. Τώρα έλειπα στις τελευταίες πυρκαγιές της Σογιάς. Όμως μου περιέγραψαν οι άνθρωποι μας εκεί τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι προασπίστηκαν με πατριωτισμό το περιβάλλον του μέλλοντός τους. Έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, οφείλω βαθύτατα συγκινημένος να τους ευχαριστήσω. Μου είπαν ότι ήρθαν εθελοντές από την Αγία Νάπα μέχρι την Πάφο, από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό. Γέμισαν τα βουνά νέους ανθρώπους και είπαν οι μεγαλύτεροι σογιάτες, μα τούτη νεολαία ουλή που ευρέθηκε να μας αγαπά, να μας θέλει, να μας βοηθήσει να σβήσουμε την πυρκαγιά. Λέει πολλά. Αυτό λέει πάρα πολλά. Άρα οι ήρωες του 1974 έχουν διαδόχους. Δεν είναι μόνοι τους φαντάσματα ενός ένδοξου παρελθόντος. Αυτόν το οποίο θα πρέπει εμείς, οι έχοντες οποιαδήποτε εξουσία, είτε στην Εκκλησία, οι ιεράρχες, εσείς στα μέσα ενημέρωσης που έχετε μεγάλη ευθύνη, πολλοί συναδελφοί σας, για το τι βγάζουν προς τα έξω, και βεβαίως οι κυβερνώντες και οι κρατούντες στα κόμματα, θα πρέπει να αφήσουμε αυτήν την νεολαία να έχει κριτική διάθεση προς εμάς, να είναι κάποτε και επιθετική, και εμείς να τους δώσουμε τον καλό πατριωτικό εαυτό μας χωρίς εθνικισμούς, διεθνισμούς και υπερβολές ρομαντικές του παρελθόντος. Τώρα, η αλλαγή πώς θα γίνει, η δική μου εκτίμηση. Εγώ πιστεύω, όπως έχετε αντιληφθεί όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι Κύπροι, διότι εκτίθεμε τα τελευταία χρόνια, επίτηδες το κάνω αυτό, πιστεύω στις εξελίξεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί, τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μερικοί θρήσκοι τις λένε και προφητείες, και είναι. Αυτές οι εξελίξεις που ήδη συντελούνται και η νίκαια, η σημερινή νίκαια είναι μέρος, και αυτή καταγραμμένη είναι μέρος αυτών των εξελίξεων και των προφητιών, θα γεννήσουν όχι απλά γεγονότα. Τα γεγονότα θα είναι μερικούς μήνες, άντε ένα-δυο χρονάκια, δεν θα είναι τόσα πολλά. Αυτό θα γεννήσει μια καινούργια κοινωνία. Πού? Μια καινούργια κοινωνία η οποία θα βγει μέσα από όλη αυτήν την σύγκρουση. Που η οποία σύγκρουση ξεκίνησε ιδεών, χρημάτων. Έχουμε ζήσει οικονομικό πόλεμο. Έχουμε ζήσει ηθικό πόλεμο. Και πάρα πολλά παιδιά βγήκαν τραυματισμένα. Λοιπόν, τώρα ζούμε ένα πνευματικό πόλεμο. Τι θα γίνει? Λοιπόν, και θα ζήσουμε, αν από ό,τι φαίνεται, και ένα μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο θερμών. Όχι στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά στην περιοχή μας. Αυτό θα επηρεάσει χαρακτήρες. Θα καθορίσει νέα ιστορικά πλαίσια. Θα καθορίσει προσωπικότητες, είτε ηγετικές, είτε ανθρώπους που δεν θα είναι πλέον προβατάκια, αλλά θα είναι οι άνθρωποι που για να είναι ο ηγέτης ηγέτης θα έχει ανάγκη των αξιωματικών του και των απλών άνθρωπων του απλού λαού. Εμείς, αφού κουβαλούμε από μόνοι μας αυτόν τον βαρύ μάρμαρο της ελληνικής προσωπικότητας και της ορθόδοξης αγιότητας, είτε λίγον είτε πολύ το κουβαλούμε. Σπερματικά το έχουμε όλοι. Λοιπόν, είμαστε σε μια προνομιακή θέση. Όχι μόνο για μας και για τα μας, δηλαδή για τον τόπο μας, αλλά από ό,τι φαίνεται θα κληθούμε όταν συγκροτήσουμε ξανά τον δικό μας τρόπο
Δεν είναι τυχαίος, όχι τόπο. Το δικό μας ορθόδοξο τρόπο, όταν το συγκροτήσουμε σε ωραίες ελληνικές κοινότητες, τότε αυτό το υπόδειγμα και παράδειγμα θα το ζητήσουν οι άλλοι λαοί και οι άλλες φυλές. Πανιερώτατε, φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Ήταν έτσι μια πολύ φωτεινή κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πάντα σας αγαπούμε, να το ξέρετε, και σας ευχαριστούμε που εκτίθεστε και μιλάτε και σας ακούμε. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας, ευχαριστούμε ως παραγωγή όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στο να βρισκόμαστε εδώ κάθε μέρα με ό,τι χρειάζεται για να μπορούμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και εδώ από Σεπτέμβρη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.